Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον μητρικό θυλασμό. Κοντά μας η κυρία Ευτυχία Καπετζώνη, μέα στην ομάδα μητρικού θυλασμού στο Μητέρα. Διανύουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Πώς τη γιορτάζουμε? Παγκοσμίως η Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού γιορτάζεται από 1η έως 7 Αυγούστου. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην Ελλάδα, η εβδομάδα αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Η φετινή εβδομάδα θυλασμού επικεντρώνεται στο πώς ο μητρικός θυλασμός θα συμβάλλει στην επιβίωση, την υγεία, την ευημερία όλων, καθώς και την επιτακτική ανάγκη να προστατευτεί ο μητρικός θυλασμός παγκοσμίως. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, όλοι εμείς οι επαγγελματίες υγείας, φορείς, οργανώσεις, καθώς επίσης και οι ίδιες οι γυναίκες, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και μέσα από μία σειρά δράσεων που υποστηρίζουν, προάγουν και προωθούν το μητρικό θυλασμό, γιορτάζουμε το πολύτιμο αυτό δώρο της ζωής που είναι το μητρικό γάλα. Μπορούν όλες οι μητέρες να θυλάσουν? Ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών, περίπου 95 με 97%, ναι, μπορούν να καταφέρουν να θυλάσουν. Ήδη από την εγκυμοσύνη, η φύση προετοιμάζει ορμονικά και βιολογικά τον μαστό, ώστε η γυναίκα να μπορεί να ταπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου μέλους της οικογένειάς της. Το συναίσθημα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του μητρικού θυλασμού και πολλές φορές χρειάζεται να προετοιμάζεται και αυτό. Έτσι, όλοι εμείς οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούμαστε με το μητρικό θυλασμό θα πρέπει να ενημερώνουμε σωστά την οικογένεια, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις γυναίκες να θυλάσουν και να επιλύουμε προβλήματα ή απορίες που προκύπτουν σε αυτές για το θυλασμό. Στο Μητέρα πραγματοποιούνται μαθήματα προγεννητικά για το μητρικό θυλασμό, καθώς επίσης υπάρχει και εξωτερικό ιατρείο μητρικού θυλασμού, στο οποίο οι γυναίκες μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε απορία.